καλό παιχνίδι. Σίγουρα το αποτέλεσμα δεν μας άρεσε. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι ελέγχαμε τις επιθέσεις της αντίπαλης ομάδος. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε να διαχειριστούμε πολλά προβλήματα λόγω της κούρασης και φοβηθήκαμε και για κάποιους τραυματισμούς. Θεωρώ ότι το σκορ δεν αντικατοπτρίζει, με την έννοια ότι οι τελικές που έγιναν και τα γκολ που επιτεύχθηκαν δεν είχαν την εικόνα αυτή, δεν έδειχνε δηλαδή η ομάδα μας ότι θα μπορούσε να κινδυνεύσει τόσες φορές στο δεύτερο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε, έχουμε να σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι. Νομίζω αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που ήταν σε ένα διάστημα 12-15 ημερών ήταν πολύ επιβαρυντικά. Οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν ούτε τις απαραίτητες δυνάμεις, ούτε έχουν κάνει την ανάλογη προετοιμασία για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τόσο βαρύ πρόγραμμα. Ελπίζουμε στο επόμενο παιχνίδι να είμαστε υγιείς, να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα που έχουμε, τραυματισμών, και να πάρουμε τους 3 βαθμούς και τη νίκη, γιατί από εδώ και πέρα είναι νομίζω η μοναδική μας έτσι επιδίωξη να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Νομίζω παίζουμε με πιο βατούς αντιπάλους. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίζαμε με μια ομάδα που από ό,τι φαίνεται θα τερματίσει ψηλά και και είναι και μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ καλό ρόστερ και καλούς παίχτες. Οπότε εντάξει, από τη μία μας αφήνει μια πικρία το αποτέλεσμα, από την άλλη δοκιμάσαμε και είδαμε και κάποια παιδιά που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Συνεχίζουμε σε αυτή την προσπάθεια. Χρειαζόμαστε χρόνο για να δουλέψουμε περισσότερο, για να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι και από πλευράς φυσικής κατάστασης και από πλευράς τακτικής και περισσότερο και από νοοτροπίας, γιατί δεν αρμόζει η θέση της ομάδος, αυτή που έχει τώρα, δεν είναι συνυφασμένη με την ιστορία της και γενικά με το ειδικό βάρος που έχει σαν ομάδα στην κατηγορία αυτή. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα της Βέρειας να εκπληρώσει τους στόχους και για μας όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα με καλύτερο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ. Πιστεύετε ότι έχει ξεκαθαρίσει και σε ποιο βαθμό οι ομάδες οι οποίες μπορούν να διεκδικήσουν τις δύο οικονομικές θέσεις? Νομίζω ότι τώρα που είναι πιο βατό το πρόγραμμα θα μπορούμε να βγουν κάποια συμπεράσματα. Είδατε ότι σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια ήρθαν κάποια αποτελέσματα ανάποδα και σήμερα νομίζω η Καβάλα έχασε από τον Απόλλωνα πόντου. Ήταν επόμενο σε αυτά τα παιχνίδια ότι ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσει οποιαδήποτε ομάδα με οποιοδήποτε ρόστερ να ανταπεξέλθει και να έχει νικηφόρα αποτελέσματα ή να πετύχει τους στόχους και στα τέσσερα παιχνίδια. Νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται ότι έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση και από εδώ και πέρα νομίζω θα συνεχίσουν οι ομάδες χωρίς τόσα προβλήματα στη συγκρότηση ενδεκάδος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εμείς αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα, δεν ξέρω και η Βέρεια ή κάποιες άλλες ομάδες, αλλά κάποιες ομάδες δεν παίξαν κάποια παιχνίδια λόγω COVID, ίσως και γι' αυτό ήταν για αυτούς μια ανάσα και για ανάληψη δυνάμεων και για να μπορέσουν να δουλέψουν καλύτερα. Νομίζω ότι φαίνεται ότι οι δύο θέσεις σχεδόν έχουν καπαρωθεί, ας το πούμε έτσι. Αυτή την εκτίμηση έχω, αν και στην μπάλα δεν μπορούμε να λέμε τίποτα σίγουρο. Κλείσαμε 2 εβδομάδες με 4 παιχνίδια. Μαζέψαμε 8 πόντους από τους 12. Σίγουρα
Δεν ήταν ο στόχος αυτός για μια ομάδα όπως είμαστε εμείς, μια καλή ομάδα και με ξεκάθαρο στόχο την άνοδο. Αλλά εγώ προσωπικά μπορώ να καταλάβω τους ποδοσφαιριστές ότι έχει να κάνει με την απόδοση. Δεν είναι μηχανήματα, είναι οργανισμοί και δέχονται πολλά φορτία. Και δεν είναι μόνο τα τεχνικοτακτικά, αλλά είναι και το ψυχολογικό κομμάτι και το ότι προσπαθούμε να τους φορτώσουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι τους αναλογεί. Είχαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα που και αυτή στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου ο στόχος ήταν η άνοδος, με πολύ καλό υλικό. Έχουν κάνει αλλαγή προπονητή που φαίνεται αγωνιστικά με μια έτσι συμπαγή ομάδα και με μια ομάδα η οποία στο κομμάτι της μετάβασης με μεγάλο ενδιαφέρον και με επικίνδυνους παίκτες όπως και στις συστατικές φάσεις. Άρα αυτό έπρεπε να μπορέσουμε στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ήταν ένα πολύ δύσκολο πρώτο ημίχρονο για μας, γιατί έπρεπε να διασπάσουμε μια ομάδα η οποία έκανε πολύ σωστά την άμυνά της και επικίνδυνα έβγαινε στο κομμάτι ότι έχει να κάνει με τη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση. Ψαχτήκαμε, θα έλεγα είχαμε υπομονή, είχαμε επιμονή στο παιχνίδι μας, προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις, αλλά δεν το καταφέραμε, με αποκορύφωμα και τη φάση του δοκαριού. Στο δεύτερο, αυτό που είπαμε στα ποδητήρια είναι ότι πρέπει να ανεβάσουμε, αν θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο την απόδοσή μας, γιατί έχουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Πρέπει να υπερβάλλουμε αυτούς για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο από αυτό που φαινόταν. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι έγινε. Το γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο θα έλεγα ότι μας ξεμπλόκαρε, γιατί δώσαμε τη δυνατότητα και στον αντίπαλο να ανοιχτεί και θεωρώ ότι το παιχνίδι μετά ήταν πιο εύκολο για να το κλειδώσουμε και να το διαχειριστούμε μέχρι το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά για την προσπάθεια την οποία κάνανε, γιατί είναι καλοί δέκτες όλων αυτών των πραγμάτων και καταστάσεων την οποία και βιώνουμε αλλά και προσπαθούμε να περάσουμε σαν ομάδα βάσει του στόχου τον οποίο έχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, αυτόν τον λιγοστό κόσμο βάσει πρωτοκόλλου, γιατί πραγματικά είναι κόσμος ο οποίος κατανοεί το ποδόσφαιρο, κατανοεί τους στόχους στους οποίους έχει η ομάδα και μας δίνει μια έξτρα βοήθεια, και να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή πορεία στην πάρα πολύ καλή ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, που πιστεύω ότι θα κάνει ζημιές μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, μας δίνεται η δυνατότητα, γιατί πάμε σε μονά παιχνίδια, να υπάρχει ανάλογη, ας πούμε, και ξεκούραση, αλλά και προετοιμασία για τα παιχνίδια τα οποία έχουν απομένει, τα οποία όλοι για μας, όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά και ιδιαίτερα. Δεν είναι μόνο δικό μας προτέρημα σε εισαγωγικά το να κάνουμε κάποια ατυχή αποτελέσματα. Μας ήρθε ένα δώρο σήμερα που δεν το περιμέναμε. Εγώ το γνωρίζω αυτό το πράγμα, γιατί είναι, σας είπα, έτσι δομημένο τώρα το πρωτάθλημα, το οποίο έχουν μπει όλα τα παιδιά και τους αξίζουν συγχαρητήρια όλους τους ποδοσφαιριστές της Football League. Μπήκαν σε μια διαδικασία πολλών παιχνιδιών μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και είναι λογικό να υπάρχουν έτσι αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Κάναμε και εμείς, έκανε και ο Πανσεραϊκός, έκανε και η Καβάλα. Όπως έχει κάνει και ο Ολυμπιακός Βόλου και άλλες ομάδες. Όποιος κάνει στη στραβή του, όποιος κάνει τα λιγότερα, ας πούμε, αρνητικά αποτελέσματα, θα είναι, θεωρώ ότι θα είναι και αυτός ο οποίος στο τέλος θα πάρει τα δύο εισιτήρια για την άνοδο στη Super League 2. Αλλά θεωρώ ότι έτσι θα γίνουν και άλλες γκέλες μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, γιατί έτσι είναι δομημένο αυτό το πρωτάθλημα. Λοιπόν, εύχομαι αρχικά καλή συνέχεια στην ομάδα της Βέρειας, η οποία μας δυσκόλεψε αρκετά.
Αλλά παρόλα αυτά, Ολυμπιακός Βόλου είμαστε, προχωράμε, δεν πτωούμαστε από αυτό το παιχνίδι. Συνεχίζουμε στο επόμενο και κοιτάμε μόνο την νίκη από εδώ και πέρα στα υπόλοιπα παιχνίδια. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε η σημερινή αναμέτρηση? Το σημερινό παιχνίδι κρίθηκε κυρίως, πιστεύω, στις μονομαχίες. Επίσης και στην κατοχή του παιχνιδιού δεν είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, γιατί αυτό επιδιώκαμε από την αρχή. Δεν το είχαμε, δυστυχώς, και ήρθαν το 3-0, δυστυχώς για μας. Ναι, νομίζω ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Μετά από μια εβδομάδα με συνεχόμενα παιχνίδια, εντάξει, σίγουρα μας βγήκε η κούραση. Θέλαμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε το μάτς. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές κάναμε ένα καλό μάτς και δίκαια κερδίσαμε. Και με ένα μεγάλο σκορ. Εύχομαι στον Ολυμπιακό Βόλο ότι καλύτερο. Γιατί και αυτή είναι μια σοβαρή και καλή ομάδα. Και να εκπληρώσει στόχους της. Αυτό. Πόση διαφορά τώρα σας δίνει το γεγονός ότι πλέον έχουν τελειώσει οι Τετάρτες, οι Ιούλιες και πλέον πάμε Κυριακή-Κυριακή? Εντάξει, σίγουρα είναι μια ανάσα για μας. Ζούμε μια πρωτόγονη κατάσταση. Παίξαμε αρκετά μάτς σε ένα μήνα. Εντάξει, πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Αυτές είναι οι... Νομίζω το πρόγραμμα τώρα τελείωσε. Θα παίζουμε Κυριακή-Κυριακή. Έχουμε το περιθώριο και να ξεκουραστούμε και να δουλέψουμε πάνω στις αδυναμίες μας. Οπότε ευελπιστώ να προσαρμοστούμε ακόμα καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια.